Είμαστε από το πρωί εδώ πέρα, κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως και συνδικαλιστές και μέλη του ΚΚΕ, μέσα από τα σωματεία, μέσα από τα συνδικάτα. Καταρχάς έχουμε καταγγείλει από την αρχή την απαράδεκτη κατάσταση να μην επιτρέπεται η πρόσβαση έστω σε εκλεγμένους συνδικαλιστές, σε κλιμάκια πολιτικών κομμάτων να φτάσουν στους εργαζόμενους. Κάναμε μια προσπάθεια με τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον Νίκο του Παπαναστάση, μέχρι την πύλη του εργοστασίου φτάσαμε και είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία εκεί πέρα με το σωματείο των εργαζομένων. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι κορυφώνεται με την συνδρομή της κυβέρνησης, του αστικού κράτους, αυτού που επιμένουμε να ονομάζουμε κράτος των μεγαλοεπιχειρηματιών, του κεφαλαίου, των μονοπωλίων. Κορυφώνεται η επίθεση απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, επίθεση η οποία είναι συνυφασμένη με την υπεράσπιση των συμφερόντων, των κερδών δηλαδή, της εργοδοσίας. Τέτοια δώρα επιφυλάσσουν μπροστά στις γιορτές οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση στους εργαζόμενους. Εμείς δηλώνουμε και αυτή τη στιγμή ότι η λύση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι μία. Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Να μην μεταβληθούν στο χειρότερο οι εργασιακές τους σχέσεις, να κρατήσουν τα δικαιώματά τους, το εισόδημά τους και τις ίδιες τις θέσεις εργασίες τους. Επίσης, από την πρώτη στιγμή έχουμε δηλώσει να απελευθερωθούν άμεσα οι συλληφθέντες, έτσι όπως έχουμε πληροφόρηση ότι υπάρχουν. Καλούμε κάθε μαζικό φορέα, κάθε λαϊκό, κάθε εργατικό φορέα του νομού Καβάλας και συνολικά τους εργαζόμενους και τον λαό να εκδηλώσουν με κάθε τρόπο τη στήριξή τους στον αγώνα των εργαζομένων στα πετρέλαια. Τα σωματεία μας σήμερα, το Σωματείο Ειδικών Υπαλλήλων με φυσικισμού του Μισμού, του Ιχοδόμων, τα συνταξιουργικά του ΙΧΑ και του Δημοσίου, καλούν 5,5 ώρα όλους τους καβαλιώτες σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, προκειμένου να σταματήσει η επέμβαση της αστυνομίας, προκειμένου να συνεχίσουν στις γιορτές οι συνάδελφοι στα πετρέλαια να δουλεύουν χωρίς να χάσουν τα δικαιώματά τους, να απελευθερωθούν οι συνάδελφοι που κρατάει η αστυνομία. Πιστεύουμε ότι η μοναδική ειρηνική χριστουγεννιάτικη λύση είναι να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι και να δικαιωθούν τα αιτήματά τους, να συνεχίσουν να δουλεύουν χωρίς να περικοπούν μισθοί, χωρίς να τους εργολαβοποιήσουν. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα βοηθούσε μόνο να αυξήσει η ενεργία τα κέρδη.